Τι ώρα έγινε το περιστατικό περίπου? 3:20 τα ξημερώματα. Εγώ κοιμόμουν μέσα στο μαγαζί εδώ πέρα. Είστε εδώ απέναντι μένω. Ναι, στο μαγαζί με τα ηχητικά. Κοιμόμουν μέσα και πετάχτηκα από τον ύπνο μου, γιατί με πλακώσανε τα ψευδοροφές, τα τζάμια. Με πέταξε κάτω το οδικό κύμα από το κρεβάτι. Χτύπησα το χέρι μου. Βγήκα έξω με τα εσώρουχα και είδα αυτό που είδατε κι εσείς. Μια όλη... Αυτό είδατε την ώρα, σπασμένα τζάμια. Σπασμένα τζάμια, αυτοκίνητα κατεστραμμένα. Πανικόβλητο κόσμο να βγαίνει στα μπαλκόνια και να ψάχνετε. Σου λέει τι έγινε εδώ. Είδαμε ότι έχουν φύγει μέχρι και τύχη. Η τύχη απάνω εκεί στο... στο σύνδεσμο του Παναθηναϊκού. Ζημιές στα γύρω σπίτια υπάρχουν. Υπάρχει στο... Ναι, από πάνω εδώ στην πολυκατοικία έχουν φύγει μπαλκονόπορτες όλες με τα τζάμια μαζί. Από εδώ πάλι τα ίδια, την άλλη πολυκατοικία. Μεγάλες, τεράστιες ζημιές. Τι να πω. Έχει ξαναγίνει δύο περιστατικό σπίτι. Έχουν γίνει άλλες δύο φορές. Δύο εβδομάδες είχαν βάλει μολότοφ πάλι εδώ στο σύνδεσμο του Παναθηναϊκού. Πήγαν να μου κάψουν εμένα το αυτοκίνητο γιατί το είχα μπροστά εκεί παρκαρισμένο και ευτυχώς το πρόλαβα. Δεν μπορείτε να έχετε μια ισχυρή γειτονιά με τώρα τελευταία από τον καιρό που ήρθε ο σύνδεσμος Παναθηναϊκού εδώ. Όχι ότι έχουμε κάτι με τους ανθρώπους, αλλά όμως αυτά είναι ανεπίτρεπτα. Τώρα είτε από τη μεριά του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, τώρα αυτά δεν μας ενδιαφέρουν εμάς. Εμάς μας ανησυχεί το γεγονός ότι δεν μπορούμε να ησυχάσουμε με τα μαγαζιά μας, με τα σπίτια μας, με τίποτα. Και κινδυνεύουν και οι άνθρωποι. Τώρα αυτό δηλαδή αν ήταν. Πέρναγε κάποιος άνθρωπος εκείνη την ώρα, δεν υπήρχε περίπτωση να ζει αυτή τη στιγμή. Θα θερούν σαν με ανθρώπινες ζωές.